Αυτή είναι σαν τον Αλέφαντον. Πού έγινε αυτό, πού είσαι, ίντερνετ δεν είναι. Δεν το γιατρό, ρε, τι ψάχνετε και βρίσκετε. Μην κάνετε σαν τον Κόκκινο με τα Facebook. Μιλάει στην εκπομπή και βγάζει τα Facebook. Λέει ο 214. Λέει ο Μάνος. Λέει ο Πέτρος από την Κηφισιά. Λέει ο 1000 μηνύματα. Μπα φάλει μια εκπομπή. Το ταγάρι να πούμε. Λέει εδώ ο Μανώλης. Παλίκαρος. Παλίκαρος. Ο Κόκκινος νομίζω έγινε μέσα στο πνεύμα μας της νέας εποχής. Δηλαδή... Από πού είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής? Από το Facebook. Ενώ εσύ τους έχεις αποξιώσει, φαντάζομαι όλα αυτά. Κάτσε ρε φίλε, εδώ μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή τι χρειάζομαι το Facebook για να επικοινωνήσω? Νομίζω επειδή το έχω ακούσει τον Γρηγόρη για να μην τον κάνουμε. Δηλαδή νομίζω, φτάσε, φίλε. Το κάνει για αυτούς που δεν μπορούν να στείλουν λόγω οικονομικών. Τι οικονομικό ρε φίλε. Εδώ συναντάω ένα σηματητή μου, πτούσου. Και μια σηματητή μου, πτούσου. Γιατί πτούσου ρε φίλε. Δεν με έκανε φίλο, λέει, στο Facebook. Ρε φίλε, του λέω, ξέρεις που είναι η δουλειά μου. Ξέρεις που είναι το σπίτι μου, ξέρεις που, που συχνάζω, ξέρεις τα μάξι μου, ξέρεις. Και χρειάζεται να γίνουμε φίλοι από το Facebook. Πολύ βλαμμένος, λέω. Είναι θέμα το Facebook. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σκέψεις πολλά παιδιά γεννήθηκαν μόνο από τη στιγμή που υπήρχε Facebook.